Το πρωί, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Θέμης Κατασκευαστική, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου μηχανικών της εταιρείας, επισκέφτηκε το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας με στόχο και σε συνεννόηση με τις δικαστικές υπηρεσίες να καταγραφούν οι σημερινές ανάγκες από πλευράς κτηριακών υποδομών και να δρομολογηθούν τα απαιτούμενα έργα. Ο κ. Σωτηρόπουλος δεσμεύτηκε για εργασίες ριζικής ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου. Χαρακτηριστικά ανέφερε. Ένα έργο που έχει παραμείνει εδώ και 5 χρόνια στάσιμο. Είμαι εδώ μαζί με κλιμάκιο των μηχανικών της εταιρείας, έτσι ώστε να καταγράψουμε τις ανάγκες που έχουν προκύψει την τελευταία πενταετία και να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες άμεσα να γίνει αποκατάσταση. Ευελπιστώ ότι το 2015 το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας θα αποτελεί στολή για την πόλη μας και οι δικαστικοί λειτουργοί θα έχουν ένα σύγχρονο και μοντέρνο κτίριο για την υπηρεσία της δικαιοσύνης. Θα γίνει ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου όσον αφορά την κεραμοσκεπή, τα κουφώματα, τα δάπεδα, πρόσβαση για αμαία. Θα τοποθετηθεί ασανσέρ στο παλιό κτίριο. Αυτή είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση είναι η ανέγερση του νέου κτιρίου που θα τοποθετηθεί στο χώρο των παλιών φυλακών. Υπάρχουν τα χρήματα, θα ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες και στην πορεία θα ζητήσουμε και άλλα χρήματα από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, το ΤΑΚΔΙΚ. Υπάρχει και δέσμευση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το κτίριο.